Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 11 και 37 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτη 107.6 και ακούτε την εκπομπή Control Panel. Είμαι η Μαριλένα Ευαγγέλου στη ρυθμίση του ήχου, Ανδρέα Σταπά. 1076 είναι ο αριθμός για τα μηνύματά σας και θα μιλήσουμε για την ψυχολογία. Η ψυχολογία των πολιτών, η οποία μπαίνει στην εξίσωση για τις χαλαρώσεις και στη βάση της ψυχολογίας ζωτική χαλάρωση, για παράδειγμα, στην εστίαση. Την ίδια ώρα, όμως, η ψυχολογία άλλων ομάδων του πληθυσμού βρίσκεται πραγματικά στο ναδύρ. Και εκεί οι αποφάσεις δείχνουν να μην λαμβάνονται με την ίδια ευκολία. Ο λόγος για τους μαθητές, ιδιαίτερα του γυμνασίου, που είναι η μόνη πληθυσμιακή ομάδα μαθητών που εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης αδιάλειπτα από τον Δεκέμβριο και έχουμε τέλη Μαρτίου. Δεν αμφισβητούμε τους λόγους, δεν είμαστε αρνητές, δεν είμαστε ούτε ειδικοί, το αντίθετο. Αλλά η ψυχολογία των μαθητών του γυμνασίου δεν έχει αναλυθεί, δεν έχει ληφθεί υπόψη, δεν έχει δοθεί καμία σημασία και σας βεβαιώ είναι επιβαρημένη. Στο τηλέφωνο είναι ο ψυχίατρος Γιώργος Μικελίδης. Καλημέρα σας. Γεια σας, γιατρέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, είναι η ιδέα των γονιών που έχουν παιδιά στο γυμνάσιο ή όντως αυτή η κατάσταση μπορεί να επιδεινώσει την ψυχολογία των μαθητών? Η αλήθεια είναι ότι το θέμα είναι ξεκάθαρο, ταυτοχρόνως είναι και πολύ διάστατο. Τα παιδιά έχουν την ανάγκη να βρίσκονται στις σχολικές τάξεις, στους χώρους του σχολείου, να κοινωνικοποιούνται με τους συμμαθητές τους, να μπορούν να λαμβάνουν μέρος πρόσωπο με πρόσωπο μέσα στην τάξη, να γίνεται η σωστή εκμάθηση στα σχολεία. Η κοινωνικοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική, τόσο για την ανάπτυξη των παιδιών, όσο και γενικότερα για την ψυχολογία τους. Ναι. Τα παιδιά αυτά, δυστυχώς, μπορούμε να πούμε ότι έχουν αδικηθεί πάρα πολύ. Η ψυχολογία τους επηρεάζεται καθημερινά, η εκμάθησή τους επίσης. Ναι. Και πιστεύω ότι ίσως με τα κατάλληλα και σωστά πρωτόκολλα, αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να βρίσκονται στις τάξεις όπως οι άλλοι συμμαθητές τους, που είναι είτε των μικρότερων ηλικιών, είτε που είναι του λυκείου. Ναι. Ξέρετε, η αδικία που νιώθουν περισσότερο είναι, δεν αμφισβητεί κανένας, ούτε γονιός ούτε μαθητής, ότι υπάρχει πανδημία, υπάρχει αυτή η κατάσταση στην οποία πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή και να βάλουμε σε δεύτερη μοίρα και την ψυχολογία μας και τις ανάγκες μας και την κοινωνικοποίηση μας και τις επιδόσεις μας και όλα. Το παράπονο τους είναι ένα, δεν αναιρεί το άλλο. Ναι, το παράπονο τους είναι ότι δεν έγινε καμιά προσπάθεια από το Δεκέμβριο ως τώρα. Για παράδειγμα, εκπεριτροπής έστω να πηγαίνουν και αυτοί οι μαθητές λίγο στο σχολείο εκπεριτροπής και με τους υπόλοιπους ενδεχομένους μαθητές για να μην επιβαρυνθεί η κατάσταση. Πολύ σωστά, και να μην ξεχνάμε επίσης ότι τα σχολεία πολλές φορές είναι καταφύγια παιδιών που δέχονται ενδοοικογενειακή βία και οποιαδήποτε μορφή κακοποίηση στο σπίτι. Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό έχω πει και προηγουμένως ότι το θέμα είναι πολύ διάστατο. Ίσως δεν το έχει δοθεί η απαραίτητη σημασία από τους κυβερνώντες ή και την επιδημιολογική ομάδα. Γιατί να υπάρχει αυτή η διάκριση στα παιδιά του γυμνασίου να βρίσκονται για τόσους μήνες στο σπίτι και να επηρεάζεται δυστυχώς η ψυχολογία τους σε ένα μεγάλο βαθμό, θέλετε? Ναι. Εντάξει, επειδή πολλοί μπορεί να επικεντρώνονται στις επιδόσεις, που σίγουρα δεν είναι ίδιες, είναι χειρότερες. Επειδή γίνονται τα μαθήματα online, δεν είναι το ίδιο. Έχουμε δει να πέφτουν οι επιδόσεις των παιδιών μας. Έχουμε δει να μην γίνονται τα μαθήματα με τον ίδιο τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό που είπατε είναι το μεγαλύτερο, θεωρώ. Δηλαδή, αυτό το ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία, για τα οποία το σχολείο είναι καταφύγιο και το σχολείο είναι αυτό που θα δώσει και τη βοήθεια που ενδεχομένως χρειάζονται, έτσι, σε περίπτωση που δεν είναι εντάξει η κατάσταση στο σπίτι τους. Και δεν ξέρω αν υπάρχει οποιασδήποτε μορφής δομή η οποία να βοηθά αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή που είναι κλεισμένα στο σπίτι. Πολύ σωστά, και είναι ένα θέμα το οποίο ίσως πρέπει να απαντηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, θα έλεγα. Ίσως σε μια συνομιλία μαζί τους να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις σε αυτό το θέμα που δείξατε. Ταυτόχρονα, όσον αφορά το θέμα το επιδημιολογικό, αφού βλέπουμε αυτά τα παιδιά μπορεί να βρίσκονται στις καφετέριες, μπορεί να βρίσκονται σε άλλα μέρη, τα οποία ίσως τα πρωτόκολλα να είναι και λιγότερο αυστηρά από τα πρωτόκολλα τα οποία θα μπορούσαν να θεσπιστούν σε ένα περιβάλλον όπως είναι το σχολείο. Άρα, υπάρχουν αυτά τα αφιταλαντευόμενα, θα έλεγα,
θέματα τα οποία οι ειδικοί θα έπρεπε να μελετήσουν με ιδιαίτερη προσοχή. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στα παιδιά και στην τρίτη ηλικία, που πιστεύω ότι είναι τα άτομα τα οποία δυστυχώς έχουν τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις τόσο των μέτρων όσο και της πανδημίας. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ισχύει μόνο για τα παιδιά του γυμνασίου, γενικώς, επειδή η ψυχολογική επιβάρυνση είναι γεγονός ότι επηρεάζει όλους μας. Και επειδή έχει περάσει και ένας χρόνος, γιατρέ, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία όταν δει κανείς είτε στον παιδί του είτε στον ίδιο θα πρέπει να ανησυχήσει και να το ψάξει περαιτέρω ότι μπορεί να κρύβεται κάτι παθολογικό από αυτήν την κατάσταση. Όσον αφορά τα παιδιά μπορούν να παρουσιάζουν και να μεταφέρουν συμπτώματα ψυχοσωματικού τύπου, ναι. Δηλαδή είτε ενοχλήσεις στην κοιλιά, είτε πονό κεφάλι, είτε πόνη σε διάφορα σημεία του σώματος, είτε μειωμένη διάθεση, αλλαγές στη λήψη τροφής, αλλαγές στον ύπνο τους. Συμπτώματα τα οποία μας έτσι παραπέμπουν ότι κάτι δεν πηγαίνει σωστά, ότι δεν κάτι δεν είναι φυσιολογικό. Οπότε ναι, θα πρέπει να ανησυχήσουμε και πολλές φορές αυτά έτσι, τα συμπτώματα έχουν ψυχολογικές αιτίες. Όταν ανατρέξουμε και λάβουμε τη σωστή θεραπεία, τη ψυχοθεραπεία ή τη φαρμακευτική θεραπεία, αν και πότε χρειάζεται, ναι. Τότε το παιδί θα μπορέσει να βελτιωθεί. Ναι. Μπορεί Αλλά ένα ποιο παιδί είναι να το πρώτο αρχίσει βήμα να που πρέπει να κάνει κανείς? Θα αποταθεί που σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, σε παιδοψυχολόγο, ποιο είναι το βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος? Ωραία. Εξαρτάται και σε ποια μορφή και πόσο σοβαρά είναι αυτά τα συμπτώματα. Αν μιλάμε για ένα παιδί που παρουσιάζει ενοχλήσεις οργανικού τύπου, είτε ένα πόνο στο στομάχι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το πάρουμε το παιδί στον παιδίατρο. Μάλιστα. Αν ο παιδίατρος, για παράδειγμα, εξετάσει το παιδί και δεν βρίσκει κάποια έτσι οργανική αιτία του πόνου αυτού, τότε το ιδανικό θα είναι να γίνει μια παραπομπή από τον παιδίατρο στον παιδοψυχίατρο. Και ο παιδοψυχίατρος θα κάνει μια γενική αξιολόγηση της κατάστασης. Αν υπάρχουν λόγοι που χρήζουν το παιδί να γίνει μια παραπομπή στη ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί θεραπεία ψυχοθεραπευτικά, αν χρήζει φαρμακευτική αγωγή, σίγουρα ο παιδοψυχίατρος θα είναι σε θέση να γίνει έναρξη, για παράδειγμα, ενός αντικαταστατικού, αν ένα παιδί πάσχει από κατάθλιψη και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Ναι. Και ο κάθε ένας θα παρακολουθεί το παιδί από την δική του οπτική γωνία. Ναι, ξέρετε, άρα υπάρχει ένας δισταγμός ιδιαίτερα για τα παιδιά από τους γονείς να αποδεχτούν ότι το παιδί τους μπορεί να χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν και διάφοροι μύθοι ή αλήθειες, δεν ξέρω, γύρω από τη φαρμακευτική αγωγή για ψυχολογικούς λόγους. Εσείς ως ειδικός τι λέτε? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διάφορες, θα έλεγα έτσι, γραμμές που όταν ένα άτομο τις ξεπερνά και βρίσκεται σε δυσκολία, βρίσκεται σε καθημερινή δυσκολία της καθημερινότητας του, είτε για παράδειγμα δεν τρώει, δεν κοιμάται, έχει έτσι βιολογικούς παράγοντες κατάθλιψης, μπορεί ένα άτομο να χτίσει φαρμακευτικής αγωγής. Δεν είναι ότι όταν πας στον παιδοψυχίατρο ή τον ψυχίατρο θα λάβεις κατευθείαν φαρμακευτική αγωγή. Ο κάθε ψυχίατρος οφείλει να ακολουθεί έτσι γενικές οδηγίες, πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν για το πότε ένα άτομο θα πρέπει να του δοθεί φαρμακευτική αγωγή. Όταν ένα άτομο έχει ήπια συμπτώματα κατάθλιψης, για παράδειγμα, ίσως δεν χρειάζεται φαρμακευτική εισαγωγή. Όταν ένα άτομο παρουσιάζει μετρίας ή σοβαρής μορφής κατάθλιψης, τότε η φαρμακευτική αγωγή θα μπορέσει να το βοηθήσει πραγματικά, ούτως ώστε όσο πιο γρήγορα γίνεται να επιστρέψει πίσω στην καθημερινότητά του, να επιστρέψει πίσω στη ζωή του. Όσο αφήνουμε τα συμπτώματα να διονύζονται ή και να χειροτερεύουν, θα είναι και πολύ πιο δύσκολη έτσι η επάνωδος στην καθημερινότητα, η επάνωδος στη φυσιολογική μας ζωή. Μάλιστα. Οπότε, μήνυμα θα ήθελα να δώσω για όλους τους ανθρώπους, είτε είναι παιδιά είτε είναι ενήλικες, όταν παρουσιάζουν συμπτώματα τα οποία αναφέρονται έτσι για τις ψυχικές διαταραχές, το πιο σημαντικό είναι να λάβουν εγκαίρως θεραπεία. Και η πρόληψη φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Να αθλούμαστε, να περπατάμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα που μας αρέσουν, να μην απομονωνόμαστε, να κοινωνικοποιούμαστε. Αλλά όταν φτάνουν τα θέματα σε τέτοια κατάσταση που δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε, το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε ένα χέρι βοήθειας από έναν ειδικό.
Ναι. Κατάθλιψη λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκληθεί από αυτή την κατάσταση, από την πανδημία, από τον εγκλεισμό, από τους περιορισμούς. Η αλήθεια είναι ότι η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές μετά τραυματικού στρες λόγω των τραυματικών γεγονότων που έχουμε περάσει εδώ και ένα χρόνο, είναι οι διαταραχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυξητικά επίπεδα, όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, βλέπουμε ίσως τον τριπλασιασμό αυτών των διαταραχών. Διαταραχές οι οποίες επίσης παρουσιάζονται στα παιδιά. Να μην νομίζουμε ότι αυτές οι διαταραχές είναι οι διαταραχές των ενηλίκων, αλλά μπορούν να παρουσιαστούν σε όλες τις ηλικίες. Μάλιστα.